Λοιπόν, απευθυνόμαστε σε έναν λαό αυτή τη στιγμή, μιλώντας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που μέχρι πριν λίγο έθαψε 35.000 νεκρούς και τους έκλαψε. Παιδιά θάψαν τους γονείς τους και γονείς θάψαν τα παιδιά τους. Η χώρα μας, ο λαός μας βίωσε τραγικές στιγμές. Έρχεται ο κύριος Πλεύρης, εσείς το είπατε προηγουμένως, και βρίσκει ως λύση το ότι 14 κλίνες λειτουργούν οι 8, να τις παραδώσουμε στον ιδιώτη για να λύσουν και 14. Γιατί άραγε ο κύριος Πλεύρης και ο προηγούμενος Πλεύρης και ο της προηγούμενης κυβέρνησης ο Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, δεν χρηματοδότησε και δεν στελέχωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ούτως ώστε να λειτουργούν και οι 14 κλίνες όπως έπρεπε να λειτουργούν. Γιατί δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν αποτυχία πολιτικής. Ήταν η πολιτική τους. Είναι και η πολιτική τους ήταν ακριβώς να οι 14 κλίνες να μην λειτουργήσουν και να έρθουν τα ΣΔΙΤ. Να γίνει το ρήγμα του ιδιώτη. Και το νέο ΕΣΥ. Ας μην κρύβουμε από τον κόσμο τι είναι. Το νέο ΕΣΥ είναι βάλε το χέρι σου βαθιά στην τσέπη αν θες να ζήσεις. Και αν δεν βρεις τίποτε στην τσέπη σου, να ξέρεις ότι θα πεθάνεις. Και εσύ και το παιδί σου. Αυτή είναι η απάνθρωπη πολιτική σήμερα. Πάντως το 35% των πολιτών πηγαίνει στην ιδιωτική υγεία. Γιατί σήμερα όμως, που μιλάμε. Γιατί. Και γιατί βέβαια πηγαίνει. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Το είπατε και πριν. Έχει μια επιλογή ο ασθενής, ας πούμε, στα τακτικά χειρουργεία ή στα έκτατα χειρουργεία. Εκεί η αναμονή είναι μεγάλη. Έχεις την δυνατότητα εντός εισαγωγικών ή να περιμένεις να γίνεις καλά. Ή να πας σε ιδιώτη, ή αν δεν έχεις τις δύο αυτές επιλογές, να φύγεις από το μάτι του κόσμου. Εσύ δεν θα περιμένεις. Το σύστημα έχει ασφαλίσει. Μέχρι τώρα είχαμε μεγάλες αναμονές. Αυτό το σύστημα οδηγεί στην ιδιωτική. Δεν έχω ολοκληρώσει, αν θέλετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όντως υπάρχουν μεγάλες αναμονές στο δημόσιο σύστημα υγείας. Οι γιατροί, οι ίδιοι νοσοκομιακοί λένε υποστελέχωση. Υποχρηματοδότηση. Γι' αυτό υπάρχουν. Γιατί δεν στελεχώνονται. Γιατί θα πρέπει να πάνε στον ιδιώτη, να γίνει γρήγορα η εξέταση και η επέμβαση, τα χρήματα του ασφαλιστικού ταμείου να πάνε στον ιδιωτικό τομέα για να γιγαντωθεί και να αποδυναμωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν χωράνε εδώ πέρα μισόλογα. Ούτε κατά τον κύριο Δραγασάκη, να με συμπαθάτε κύριε Δραγασάκη, αν του διατυπώνω σωστά, ο ρόλος του ιδιώτη είναι συμπληρωματικός. Είναι ρήγμα. Ή έχουμε δημόσια δωρεάν υγεία που να ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με απόλυτα στελεχωμένη και χρηματοδούμενη, ή από εκεί και πέρα αρχίζουν τα ρήγματα και πάμε στο να γίνεται και η υγεία, όπως έγινε και το φάρμακο, να γίνεται εμπόρευμα. Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο ξεκάθαρα και να του λέμε τι ισχύει. Καλολογικά στοιχεία μπορούμε να βάζουμε στις ομιλίες μας. Εδώ είναι η πραγματικότητα. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν υπάρχει. Νοσοκομιακή φροντίδα στο νοσοκομεία δεν υπάρχουν. Θα σας πω μόνο ότι ο οφθαλμίατρος έψαχνε κάποιος που έπαθε οξυγλαύκωμα σε τρεις νομούς, Ετωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα, και δεν βρήκε, έτρεχε στην Πάτρα. Αυτή είναι η κατάντια. Όσο για τις απαντήσεις της κυρίας Γκάγκα, υφυπουργός υγείας ήτανε, τι έλεγε σε κάθε επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σχεδιάζουμε και σχεδιάζουμε. Ασκήσεις επί χάρτου κάνει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά η ζωή των ανθρώπων δεν είναι ασκήσεις επί χάρτου. Πεθαίνουν οι άνθρωποι. Πεθαίνουν νέοι άνθρωποι. Φτάσανε στο σημείο νοσηλευτές να κάνουν διασωλήνωση βάζοντας το κεφάλι τους στο ντορβά, να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση. Μάλιστα. Ενώ έπρεπε να το κάνει αναισθησιολόγος για να μην χαθεί μια ζωή. Αυτή είναι η κατάντια του 2023, 21ου αιώνας. Καταρχάς, εγώ θα συμφωνήσω ότι ανάπτυξη της οικονομίας υπάρχει. Χαρακτηριστικά θα πω ότι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες εφέτος μοίρασαν μερίσματα πρωτόγνωρα που είχαν να δουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι από το 2009 και μετά. Και πολύ είχαν δει ανάπτυξη. Φορολογία. Φορολογία. Μην βιάζεστε κύριε Δραγασάκη. Φορολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε από το 15% για να τους βολέψει, το πήγε στο 10%, είναι έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία από το 10% το πήρε και το έκανε 5%. Να τώρα θα το ξανακάνει το 10% πάλι. Ο Κοσμάκης τώρα, τον πλούτο αυτό εργαζόμενο στον παράγει. Ο Κοσμάκης τι πέρασε, τι μαύρο χειμώνα πέρασε. Η ανάπτυξη λοιπόν νάτι, όμως έχει ταξικό πρόσημο. Κάποιοι γίνονται ζάπλουτοι, κάποιοι τελειώνουν στις 5 του μήνα. Η θέση επενδύσεις, δεν μετράνε. Επενδύσεις, θα φτάσω, θα φτάσω, θα φτάσω. Μόνο επενδύσεις, θα γίνουν. Και οι επενδύσεις τι προϋποθέτουνε, καθαρισμένο το γήπεδο. Που σημαίνει ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώματα, καταργημένες
συλλογικές συμβάσεις, τσακισμένοι μισθοί. Και να οι επενδύσεις. Μπουμπούκι είναι η Ελλάδα για επενδύσεις. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ένα θα σας πω μόνο. Την περασμένη σεζόν που μας πέρασε, ποια είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας? Ο τουρισμός. Ξέρετε πόσες κενές θέσεις εργασίας υπήρχαν? 60.000 δεν καλύφθηκαν. Γιατί όμως? Δεν έχουμε άνεργους? Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ. Είναι τόσο απάνθρωποι, τόσο σκληροί οι εργασιακοί όροι που βάζουν οι επιχειρηματίες του κλάδου, που είναι αδιανόητο να πλησιάσει άνθρωπο εκεί. Τώρα γίνανε όμως κάτι συλλογικές συμβάσεις. Θα σας απαντήσω τώρα. Και από την Box. Προσέξτε, και στη Ρόδο, προτίμησαν να έχουν, προτίμησαν να έχουν κενές θέσεις, κενές θέσεις, παρά να κάνουν ρήγμα στην στέρηση που βάζουν στους εργαζόμενους. Να πάμε τώρα στην επενδυτική βαθμίδα που φορτώνει. Είναι το υποζύγιο που φορτώνουν όλοι πολύ. Επενδυτική βαθμίδα. Συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ, διαμαρτύρεται ότι αυτός έφτιαξε τις προϋποθέσεις για την επενδυτική βαθμίδα. Η Νέα Δημοκρατία, εγώ. Είναι κακό δηλαδή, κύριε Παπαναστάση. Κοιτάξτε, να πάρει χώρα... είναι πεπονόφλουδα τεράστια, γιατί η επενδυτική βαθμίδα, για να την πετύχουμε, να μας τη δώσουν οι οίκοι αξιολόγησης, που σημαίνει τραβάτε επενδύστε στην Ελλάδα, περικλείει μέσα τα πάντα ό,τι έχει σχέση με τους όρους εργασίας των εργαζομένων, με τις αμοιβές τους, με τα δικαιώματα που έχουν. Άρα, για να μας δώσει τη βαθμίδα, θα τσακιστούν όλα. Νεκρό τοπίο θα βρουν εδώ πέρα. Ταμείο ανάκαμψης, δύο λόγια και τελειώνω. Τι είναι το Ταμείο ανάκαμψης που πίνει νερό στο όνομά του Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι? Υπάρχει ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Πήρε 750 εκατομμύρια δάνειο ευρώ από τις αγορές, τα οποία πρέπει να τα αποπληρώσει σε 35 χρόνια. Στην Ελλάδα, έντοκα. Στην Ελλάδα αναλογούν 33 δισεκατομμύρια. Ναι, ναι. 750 δισεκατομμύρια. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 33. Την περασμένη εβδομάδα ασχολήθηκε το Ευρωκοινοβούλιο με αυτό το θέμα. Το πρώτο που έβαλε, ξέρετε ποιο είναι? Οι όροι, οι σκληροί αποπληρωμής αυτού του δανείου. Δεν είναι δωρεά, όπως μας λέει η κυβέρνηση. Είναι δωρεά για τους επιχειρηματίες. Για τον Κοσμάκη είναι μνημόνιο, και μάλιστα πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ μνημόνιο. Λέει επίσης η κυβέρνηση άλλο ψέμα, και πρέπει να τα αποκαλύψει. Μόνο το ΚΚΕ τα αποκαλύπτει αυτά. Ότι το δάνειο αυτό θα αποπληρωθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, άρα δεν χωράει καμιά αναθεώρηση. Να σας απαντήσω. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν έχει προϋπολογισμό. Έτσι, όπως είναι. Μα εδώ πέρα τσακίζουμε το λαό για να. Θα πληρώνει ο λαός 35 χρόνια για να φτιάξουν μεγαλύτερα πορτοφόλια οι επιχειρηματίες. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η κυβέρνηση, ότι δεν το πληρώσει. Θα αποπληρωθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Ψεύδονται να σκληρά και να καταλήξουμε σε κάτι. Από πού θα πληρωθεί? Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταθέτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποσοστό από τους τελωνιακούς δασμούς από εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες, ποσοστό που αποδίδουν τα κράτη-μέλη από το ΦΠΑ, και ένα σχόλιο σε αυτό, και από εισφορές των κρατών μελών από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ σε οποιοδήποτε προϊόν στο μεγάλο αριθμό τροπολογιών που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Γιατί θα στερήσει έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το παιχνίδι υπέρ των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλώσεις αμοιβαίας αγάπης υπάρχουν από όλα τα κόμματα. Άρα κυβέρνηση θα έχουμε σίγουρα στις 22. Και αν δεν έχουμε στις 22, θα έχουμε μετά. Για την προοπτική τώρα του ελληνικού λαού, κάτω από την απειλή διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει το τι έχει Γιάννη, τι είχα πάντα. Το μόνο ανάγχωμα αυτή τη στιγμή σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εμείς καλούμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να στηρίξουν αυτό το κόμμα. Θα είναι η μόνη αντιπολίτευση την επόμενη μέρα των εκλογών. Και επιτρέψτε μου να απευθύνω και ένα ευχαριστώ στις χιλιάδες των ανθρώπων οι οποίοι πλαισίωσαν τον αγώνα του Κομμουνιστικού Κόμματος αυτή την προεκλογική περίοδο, οι οποίοι δηλώνουν ξεκάθαρα ότι πρώτη φορά ψηφίζουν Κομμουνιστικό Κόμμα, ίσως δεν συμφωνούν σε όλα. Μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Κυρία Πατσίδη, πραγματικά τους ευχαριστούμε.